φάνηκε ότι κάποια εγκλήματα και σοβαρά εγκλήματα είχαν διοργανωθεί από άτομα που βρίσκονταν εντός των χωρών των φυλακών. Αυτό είχε γίνει κατορθωτό ακριβώς επειδή είχαν πρόσβαση σε κινητά. Η παραδοχή της Υπουργού Δικαιοσύνης ότι ο υπόκοσμος σχεδιάζει εγκλήματα μέσα από τις κεντρικές έρχεται ως επιστέγασμα του φιάσκου της κατάρρευσης του συστήματος απενεργοποίησης κινητών στις φυλακές, όπου πλέον όλα παγιάς και νέας τεχνολογίας κινητά λαμβάνουν σήμα κανονικά και με τον νόμο. Δυστυχώς δεν λειτουργεί και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έχει υποδειχθεί και από τα δικαστήρια ότι πρέπει να λειτουργεί το σύστημα το συντομότερο δυνατόν. Οι φυλακές παρουσιάζουν εικόνα ξέφραγου αμπελιού, με τις διοκτικές αρχές να προσπαθούν να διατηρήσουν τον έλεγχο με απανωτές εφορούς. Η μαύρη τρύπα στις φυλακές ήταν η αιτία της θεσμικής κρίσης που κορυφώθηκε πριν ακριβώς ένα χρόνο, όταν με μια ανακοίνωση βόμβα η νομική υπηρεσία απασφάλισε κατά της τότε διεύθυνσης, αποκαλύπτοντας και κάνουν κουμάντο στις κεντρικές. Διαπιστώνουμε με μεγάλη ανησυχία ότι επιβεβαιώνονται τα ευρήματα των δικαστικών αποφάσεων και των πληροφοριών που κατήχε η αστυνομία για κατ' επανάληψη εισαγωγή και χρήση κινητών τηλεφώνων και ναρκωτικών από κρατούμενους στις κεντρικές με τη συνδρομή μελών του προσωπικού των φυλακών. Τον ασκό του αιώλου που οδήγησε σε με τοπική σύγκρουση άνοιξε η ποινική έρευνα για διακίνηση κινητών στις φυλακές, η οποία αποκάλυπτε μαφιόζικες εκτελέσεις μαρτύρων κατηγορίας σε υπόθεσεις ναρκωτικών που οργανώθηκαν πίσω από τις πόρτες του Ιδρύματος. Φώνει ωστόσο που εκτός από την υπόθεση Μαμαλικόπουλου και τον πενταπλόφωνο της Αγίας Νάμπας, ουδέποτε εξιχνιάστηκαν. Αυτό μας οδηγεί σε μια ανεξέλεκτη και άκρως επικίνδυνη κατάσταση και δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια και την ζωή ανθρώπων εντός και εκτός φυλακών, με σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια ασφάλεια και τάξη. Η αντίστροφη μέτρηση για το ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ των θεσμών ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2021. Αφορμή στάθηκε το όχι της τότε διεύθυνσης των φυλακών στην αστυνομική έρευνα στην τέριγα 5α της 3ης Αυγούστου 2021, στον απόϊχο των πληροφοριών ότι ο εμπρισμός της αίθουσας τεκμηρίων στο δικαστήριο Λεμεσού μεταδιδόταν ζωντανά μέσω βιντεοκλήσης στις φυλακές, όπου υπόδικος έδινε οδηγίες στους νυχτοβάτες. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η ευκολία δράσης εγκληματικών στοιχείων που βρίσκονται εντός των φυλακών και η συνεργασία τους με άλλα πρόσωπα τα οποία είναι εκτός προς το σκοπό διάπραξης τόσων σοβαρών εγκλημάτων. Το σύστημα απενεργοποίησης κινητών έπρεπε να αναβαθμιστεί από τον Ιούνιο του 2022. Ένα χρόνο μετά και παρά τις 13 διαδοχικές παρατάσεις, δεν κατάφερε να μπλοκάρει τις συχνότητες 5G με την κυβέρνηση να καταγγέλει τη σύμβαση. Σύμφωνα με τον Αλέξη Βαφιάδη, η προκήρυξη προσφορών για την εγκατάσταση νέου πλέον συστήματος φράγης κλήσεως στις κεντρικές είναι πλέον θέμα χρόνου. Ετοιμάζονται τα έγγραφα και ελπίζω σύντομα, εντός ενός μηνός, να είμαστε σε θέση να βγούμε προσφορές. Με την νομική υπηρεσία να κρατά το κλειδί της τελικής φόρμουλας.